Θυμάμαι την τελευταία συζήτηση στη Βουλή και το είχαμε σχολιάσει εδώ, γιατί μας είχε κάνει εντύπωση, κυρίως γιατί επειδή τον γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι έχει και χιούμορ, είχε σχολιάσει έτσι με ένα σουρεαλιστικό πείμα την συζήτηση, όπου ο καθένας έλεγε το μακρύ και το κοντό του και στο τέλος δεν έβρισκες και άκρη για το τι συνέβαινε στη συζήτηση στη Βουλή. Λες να μας πει κάτι τώρα να αρχίσουμε έτσι σήμερα? Όχι, αλλά αυτό που έχει μείνει έχει μείνει και στην ιστορία, η αλήθεια είναι. Και είχε αποτυπώσει ανάγλυφα το τι γινόταν μέσα στη Βουλή. Τώρα εμείς πάμε από εδώ και πέρα. Αυτό το καταγράψαμε. Καλημέρα, να καλημερίσουμε τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Καλημέρα σας, κύριε Πιταρά, κύριε Κοταρίδη. Για όσους δεν θυμούνται, ο κύριος Κουτσούμπας είχε μιλήσει στη Βουλή που για ραπανάκια και καρούλια. Για μια ακόμη μέρα, ναι. Και φυσικά είχε μπλέξει και τη λιβαδιά μέσα. Στιγμή. Ναι. Ωραία, να πάμε ανάποδα. Από εκείνη την ημέρα και από εκείνη τη συζήτηση, μέχρι σήμερα που μιλάμε εμείς εδώ οι τρεις, τι είναι αυτό το οποίο έχει αλλάξει, τι είναι αυτό που δεν έχει αλλάξει? Και αναφερόμαστε, αν θέλετε, και σε επίπεδο συνεννόηση των κομμάτων για αυτά που μας απασχολούν. Επί της ουσίας τίποτε δεν έχει αλλάξει. Η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική που έχει χαράξει, η οποία φέρνει από το κακό στο χειρότερο τα ίδια τα λαϊκά στρώματα, τον ελληνικό λαό, τους εργαζόμενους, και βέβαια συνεχίζει να παίζει με την υγεία. Σήμερα, για παράδειγμα, που είναι και στην επικαιρότητα, παίζει με την υγεία των εκπαιδευτικών, των γονιών, με την ψυχική υγεία και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Άρα ετοιμάζει αντιλαϊκά μέτρα. Νέο μνημόνιο επί της ουσίας είναι τα μέτρα που εξάγγειλε μετά το δάνειο που πήρε και το νέο χρέος που φορτώνει στον ελληνικό λαό από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάλι ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει και αυτό, και βέβαια με το αζημίωτο για τα μεγάλα συμφέροντα, διότι η κάθε παραμικρή εκταμίευση σημαίνει ότι θα πρέπει να πάρει τα προαπαιτούμενα, τα μέτρα που έχουν οριστεί, δηλαδή το 8ωρο να γίνει και επισήμως 10ωρο, η κοινωνική ασφάλιση να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως και να φύγουν όλα αυτά τα όποια κατεκτημένα υπήρχαν, και βεβαίως να πάρει συνδικαλιστικό νόμο, να περιορίσει ξανά τις απεργίες, να αντιμετωπίζει με το μαστίγιο κυρίως όταν τις ξεφεύγει το καρότο τα εργατικά λαϊκά κινήματα. Αυτή είναι η ουσία της πολιτικής. Και συνεχίζεται αδιατάρακτη και από εκείνη την ημέρα. Να τα δούμε λίγο από την αρχή. Επειδή τώρα ξεκινήσατε αναφερόμενος προφανώς στο σημερινή επανέναρξη των σχολείων, έτσι, των λυκείων. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψουν και τα παιδιά στις τάξεις. Και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε ότι είναι θετικό να γίνονται και κάποια self-test, να έχει κάποια εικόνα ο κόσμος πηγαίνοντας στο σχολείο. Με τι διαφωνείτε εσείς αυτό? Μα φυσικά, γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα ασφαλές μέτρο από την αρχή της χρονιάς. Και βέβαια δεν ξεχνάμε αυτό, έχει τεράστιες ευθύνες αυτό το ζήτημα και για τη λειτουργία των σχολείων, μάλιστα διαδίδοντας τότε ψέματα ότι δεν είναι εστίες υπερμετάδοση στα σχολεία, άρα δεν χρειάζονται μέτρα, με αποτέλεσμα να κλείσουν μετά από ένα μήνα, αρχές Νοέμβρη, τα σχολεία. Δεν ικανοποίησε το σωστό αίτημα για αραίωση, για παράδειγμα, των μαθητών από τις τάξεις, ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές. Δεν υλοποίησε τα επαναλαμβανόμενα τεστ που ζητάμε για τους μαθητές. Είπε ψέματα για την προτεραιότητα που δίνει για εμβολιασμό στους καθηγητές και πάει λέγοντας. Αυτό είναι μια ολόκληρη ιστορία και συνεχίζει στην ίδια κατεύθυνση. Το μόνο μέτρο που ανακοίνωσε είναι τα self-tests, τα περιβόητα, τα οποία αρχίζουν τα παιδιά με τους γονείς τους να κάνουν. Πάλι πετάει την μπάλα στην ατομική ευθύνη, στο γονιό, στον μαθητή, αν θα κάνει καλά το τεστ, αν θα είναι ακριβές, τι αποτέλεσμα θα βγάλει, τι δήλωση θα κάνει μετά το αποτέλεσμα που το κάνει σπίτι του, και επαφή εντόνα στην καλή πρόθεση, στην ηθική αντίληψη των γονιών και των μαθητών. Αλλά μιλάς εδώ για μια κοινωνία 10 εκατομμυρίων ανθρώπων που υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Η άποψή σας, συγγνώμη, οριμότητας, διαπαιδαγώγησης και μια σειρά ζητήματα. Άρα αυτό το ζήτημα έπρεπε να λυθεί από την ίδια την κυβέρνηση. Εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Για να καταλάβω, αν δεν μπορεί να πετάς το μπαλάκι.
Η άποψή σας είναι ότι τα σχολεία έπρεπε να ανοίξουν τώρα, τα λύκεια ή όχι? Και οι εκπαιδευτικοί δεν απαντιούνται. Δεν την αποσχολούν το Υπουργείο Παιδείας, την κυβέρνηση, τα ερωτήματα αν θα γίνεται σωστά η δημοτοληψία, για παράδειγμα. Αν θα καταγράφεται σωστά το αποτέλεσμα και μια σειρά τέτοια ζητήματα. Τι έπρεπε να γίνει? 5 μέτρα. Εμείς προτείνουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή άμεσα επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλα τα σχολεία, σε όλους τους μαθητές, με ευθύνη όμως του ΕΟΔΗ. Υλοποίηση του σχεδίου εμβολιασμού των καθηγητών εδώ και τώρα, όχι από τέλος Μαΐου, οπότε θα έχει τελειώσει ουσιαστικά η σχολική χρονιά και άρα η ανοσία των εκπαιδευτικών θα αρχίσει να λειτουργεί λόγω του εμβολίου από τον Ιούλιο, οπότε θα είναι κλειστά τα σχολεία και θα έχει τελειώσει, από ό,τι λένε τώρα, αυτά είναι και ερωτηματικά επιστημονικά, αλλά τέλος πάντων λένε ότι περίπου Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, μετά άμα γίνει Μάιο ο εμβολιασμός, θα έχει τελειώσει η ενέργεια, τα αντισώματα που θα έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Εδώ και τώρα πρέπει να οργανώσει την αραίωση τμήματων, να το κάνει τώρα, γιατί υπάρχουν αίθουσες που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε σχολεία και σε διπλανά κτίρια και σε δημαρχία και σε άλλες δημόσιες αίθουσες που μπορούν να γίνουν για να αραιώσουν τα σχολεία, και κυρίως να το πάρει αυτό το μέτρο, το λέμε από τώρα, κυρίως για να λειτουργήσουμε σωστά από τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή πρέπει, αλλά συγγνώμη, αυτά τα σχολεία από τώρα δεν έπρεπε να ανοίξουν τώρα τα λύκεια. Τώρα δεν ξέρω, οπωσδήποτε, συγγνώμη να τελειώσω, γι' αυτό είναι κρίσιμο το τέταρτο σημείο και το πέμπτο, να καταργηθεί η τράπεζα θεμάτων με την οποία αντιδρούν όλοι, και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Είναι έσχος αυτό το πράγμα. Σε μια χρονιά ουσιαστικά χαμένη, για να αποδείξει η κυρία Κεραμέως και η κάθε κυρία Κεραμέως ότι λειτουργήσε τέλεια η τηλεκπαίδευση και τα παιδιά αφομοίωσαν όλη την ύλη, πάει να επιβάλλει τράπεζα θεμάτων. Θα πρέπει επίσης να μην γίνουν οι προαγωγικές εξετάσεις σε γυμνάσια και λύκεια. Αυτά είναι μια δέσμη 5 μέτρων που πρέπει τώρα που μιλάμε να υλοποιηθούν. Αυτή είναι η ουσία. Ναι. Και βέβαια αυτό συστηματικά δεν γίνεται και θα το πληρώσουμε και για τρίτη χρονιά. Χάθηκε σχεδόν η περσινή, αν όχι ολόκληρη, το δεύτερο εξάμηνό της, το δεύτερο τετράμηνό της, από την αρχή του νέου χρόνου με την πανδημία. Χάθηκε η φετινή, θα χαθεί και η επόμενη. Κύριε Γραμματέα, παρότι θα έχουν γίνει εμβολιασμοί, παρότι θα έχουν βρεθεί και κάποια φάρμακα, παρότι θα έχουν πάρθει κάποια μέτρα και θα έχει ο ελληνικός λαός τέλος πάντων απειβδίσει με την καραντίνα, κλεισμένο στο σπίτι και στην παρανομία να κάνει καμιά βόλτα. Τα σχολεία έχουν μείνει 5 μήνες κλειστά ουσιαστικά. Η άποψή σας τώρα, για να καταλάβω, ήταν ότι δεν θα έπρεπε να ανοίξει, ας πούμε τώρα, δεν θα έπρεπε να ανοίξει τα λύκεια? Για ποια μέτρα μιλάμε? Το αν θα ανοίξουν είναι το θέμα. Τα σχολεία έπρεπε να είναι ανοιχτά, σας είπα, αν καταλάβατε ή αν εγώ δεν το έδωσα, συγγνώμη να το ξαναπώ, από το Σεπτέμβριο. Και λέμε ότι υπήρχαν οι δυνατότητες να είναι συνεχώς ανοιχτά. Ωραία. Τα μέτρα για να είναι ανοιχτά δεν πάρθηκαν. Και δυστυχώς δεν παίρνονται και σήμερα. Απλά είναι καλύτερος ο καιρός. Ελπίζουμε ότι το Μάιο θα είναι ακόμα καλύτερα και ο ιός δεν θα μεταδίδεται τόσο γρήγορα όπως λέει η επιστημονική κοινότητα, και πάει λέγοντας. Και γι' αυτό ανοίγουν για ένα μήνα, δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα, για να συνεχίσουν μετά το Πάσχα πάλι τις εξετάσεις, υποτίθεται αυτά που λένε να κάνουν, και να ξανακλείσουν. Μα τώρα κοροϊδευόμαστε. Κύριε Κουτσούμπα, θα ήθελα ένα λεπτό απλώς, επειδή η κυρία Κεραμέως έχει φτάσει σε ένα σχολείο σήμερα, μην βλέπουμε την εικόνα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κουτσούμπα, επειδή ασκείται έντονη κριτική στην κυβέρνηση και για την κατάσταση της οικονομίας στη χώρα και κυρίως για το αν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα η κυβέρνηση για να μπορέσουν να στηριχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται το τελευταίο διάστημα. Ναι, με ρωτάτε απαντώ δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν έχει κάποια ρεπορτάζ από την κυρία Ελάτε, λοιπόν, να πω καταρχήν. Εσείς την αναφέρατε πριν και εμείς τη δείξαμε σε απευθεία σύνδεση. Ναι, για να μην την ξεχάσουμε. Σύμφωνοι, εντάξει. Η κυβέρνηση, θεωρούμε εμείς, φέρει ακέραια την ευθύνη
για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν καταρχήν εκτός από τους εργαζόμενους, εκτός από τους υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς που είπα πριν, χιλιάδες επαγγελματοβιοτέχνες, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι μικροεπιχειρηματίες, οι οποίοι βρίσκονται στα πρόθυρα του λουκέτου. Και οι περισσότεροι, δυστυχώς, αυτή είναι η μαύρη πρόβλεψή μας, δεν θα τα καταφέρουν. Άρα λοιπόν χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας, αφού δεν πήραν πριν, γιατί θα μπορούσε. Τουλάχιστον στην εστίαση ή σε κάποιες άλλες μικρές επιχειρήσεις να λειτουργήσει το click away με περιορισμένη είσοδο πελατών στα καταστήματα κλπ. Αυτή ήταν η άποψή μας από την αρχή. Βέβαια η υπομονή πλέον εξαντλήθηκε. Εμείς ζητάμε το επίδομα, για παράδειγμα, έκτακτου σκοπού να δοθεί εδώ και τώρα και όχι το Μάιο, γιατί η προοπτική είναι να δοθεί το Μάιο, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, να δοθεί σε όλους τους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των μαγαζιών της εστίασης που μένουν εκτός από τα άλλα προγράμματα. Και βέβαια ζητάμε άμεση εφαρμογή των μέτρων, όπως είναι της απαλλαγής από τους φόρους, από τα χρέη στις εφορίες, από τα χρέη στις τράπεζες, στο δημόσιο, αφορολόγητο, κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Και όλα αυτά, τα λέω συνοπτικά τώρα, περιέχονται στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα. Και δυστυχώς δεν πέρασε την πρώτη φορά, λόγω της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και της μη ψήφισής της από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά την ξανακαταθέτουμε. Σε αυτή την πρόταση εσείς μιλάτε για μόνιμα μέτρα και περιέχει, αυτό, ναι, είναι και το άμεσο, το επίδομα, για παράδειγμα, ειδικού σκοπού. Είναι κάποια μέτρα τώρα για την πανδημία, όπως είναι η απαλλαγή από τους φόρους να μην τα πληρώσουν κλπ. Διαγραφή. Εντάξει, δηλαδή, διαγραφή χρεών. Ναι, διαγραφή θα ήταν το καλύτερο. Αλλά έστω μια αναστολή μεγαλύτερης διάρκειας από αυτή που ακούγεται ότι μπορεί να δοθεί, θα πρέπει να υπάρξει. Ναι. Γιατί άμα τους δίνεις μια αναστολή για τρεις μήνες και μετά που ανοίξουν, για παράδειγμα, από τον Ιούλιο τους πεις ελάτε πληρώστε τα, δεν έχει σχέση. Καταλαβαίνετε, κανείς δεν θα μπορεί να πληρώσει, δεν θα βρει τα χρήματα σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες το καλοκαίρι, επειδή θα ανοίξει, για παράδειγμα, το μαγαζί του. Γιατί τα χρέη είναι πολλά, είναι συσσωρευμένα προς κάθε κατεύθυνση και από αυτή τη σκοπιά θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση. Και σε όλους αυτούς τους τομείς, βεβαίως, θα πρέπει να στηριχτούν και από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης. Από ό,τι είδαμε και από ό,τι ενημερωθήκαμε και στη Βουλή, το μεγαλύτερο μέρος, το 90%, μην πω και παραπάνω, δεν έχω βγάλει συγκεκριμένα ποσοστά τώρα, του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνεται σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς ομίλους και βεβαίως στην κατεύθυνση των μεγάλων επενδύσεων, υποτίθεται, της πράσινης ανάπτυξης, η οποία και το περιβάλλον καταστρέφει και ενεργειακή φτώχεια μας φέρνει και το ρεύμα δεν θα μειωθεί και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα μαζί με τους πράσινους φόρους που ενημερωθήκαμε ότι θα επιβάλλονται, θα πληρώνει πάλι ο ελληνικός λαός. Δηλαδή ο εργάτης, δηλαδή ο αυτοαπασχολούμενος επιχειρηματίας, ο υπάλληλος, ο αγρότης και πάει λέγοντας. Άρα μιλάμε για μια πολιτική η οποία στο σύνολό της δεν οδηγεί σε ανακούφιση έστω των λαϊκών τμήματων του λαού μας. Κύριε Κουτσούμπα, αν ησυχείτε ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια η χώρα θα μπορεί να ξαναμπεί σε μια λογική εποπτείας και μνημονίων μετά αυτή την κρίση, γιατί όπως λέτε και εσείς δεν είναι εύκολο. Δηλαδή το επόμενο διάστημα είναι αρκετά δύσκολο και τους επιχειρηματίες έχουν δοθεί και χρήματα από την κυβέρνηση από ένα πουγγί το οποίο δεν έχει και πάρα πολλά λεφτά. Δηλαδή έχουμε περάσει δύσκολες καταστάσεις τα προηγούμενα χρόνια. Αν ισχύει ότι η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πάρει κάποια σκληρότερα μέτρα το επόμενο διάστημα. Δεν θα μπούμε στο μέλλον σε διαδικασία εποπτείας. Ήδη είμαστε σε διαδικασία εποπτείας με τα ευρωπαϊκά εξάμηνα. Είμαστε σε διαδικασία εποπτείας συνεχώς με τις συναντήσεις που γίνονται και τους ελέγχους που γίνονται. Ξαναλέω ότι η εκταμίευση του παραμικρού ποσού από το Ταμείο Ανάκαμψης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνεται μόνο παίρνοντας τα προαπαιτούμενα, τα οποία είναι μνημονιακά προαπαιτούμενα, δεν ονομάζονται έτσι, αλλά τέτοια είναι.
όπως είναι για παράδειγμα, ξαναλέω, το δεκάωρο, όπως είναι για παράδειγμα οι απλήρωτες υπερορίες, όπως είναι η απελευθέρωση των συμβάσεων που θα υπάρχουν μόνο ατομικές συμβάσεις, όπως είναι οι παρεμβάσεις στο συνδικαλιστικό κίνημα με νέο αντιδραστικό συνδικαλιστικό νόμο, με περιορισμό της διεκδίκησης, της απεργίας, των κινητοποιήσεων, της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεγαλύτερα εμπόδια μένουν και πάει λέγοντας. Αυτό είναι μνημονιακή πολιτική. Και όλα αυτά θα συνοδεύονται βέβαια και με το μαστίγιο και με το χτύπημα των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των κινητοποιήσεων, θα οδηγεί σε καταστολή. Γιατί η κάθε κυβέρνηση, για να περάσει μια αντιλαϊκή πολιτική και να την επιβάλλει στο λαό, καταλαβαίνετε, όλοι μας καταλαβαίνουμε, το ξέρουμε την πείρα μας, δεν γίνεται με το καροτάκι, δεν γίνεται μόνο με τη συνεννόηση ή με το συμβιβασμό, γίνεται όπου δεν πέφτει λόγος, πέφτει ράβδος. Και η κυβέρνηση αυτή ξέρει πολύ καλά να το υλοποιεί αυτό, συνεχίζοντας στη ρότα που χάραξε και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες από αυτήν κυβερνήσεις. Να σας ρωτήσω τώρα, σας ανησυχούν καθόλου, σας προβληματίζουν αυτές οι εικόνες, δεν ξέρω αν μπορούμε να τις ξαναδούμε κιόλας, εικόνες συνωστισμού σε πλατείες ή σε διάφορα άλλα σημεία ανά την Ελλάδα, έτσι, δεν είναι μόνο φαινόμενο εδώ στο κέντρο της Αθήνας, το έχουμε δει σε πολλές περιοχές. Είναι θέμα ευθύνης των πολιτών, είναι θέμα ευθύνης αστυνομίας που δεν μπορεί να επιτηρήσει τα μέτρα, είναι, φταίνε όλοι μαζί. Τι είναι αυτό που πιστεύετε εσείς? Ή και αν μπορεί να γίνει κάτι βασικά? Κοιτάξτε να δείτε. Απ' την αρχή είπαμε ότι η τήρηση κάποιων υγειονομικών κανόνων, κάποιων πρωτοκόλων, όπως είναι οι αποστάσεις σε οποιοδήποτε χώρο βρισκόμαστε, είτε σε ένα συλλαλητήριο, σε μια διαδήλωση, είτε σε μια διασκέδαση ή σε ένα περίπατο με άλλους ανθρώπους σε χώρους όπως είναι τα πάρκα, οι πλατείες, θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις, θα πρέπει να φορούμε τις μάσκες, θα πρέπει να υπάρχουν τα αντισηπτικά, θα πρέπει γενικώς να προσέχουμε. Όμως, κύριε Πιταρά, δεν μπορεί να μιλάμε μόνο έτσι και να βάζουμε τελεία. Διότι το μεγάλο πρόβλημα είναι συνολικά τι μέτρα παίρνει η πολιτεία, το κράτος, η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, για να μπορέσει να κατευθύνει σωστά αυτόν τον κόσμο και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Δηλαδή όλα αυτά τα ζητήματα που λέμε με τα τεστ τα επαναλαμβανόμενα που έπρεπε να γίνουν. Τα ζητήματα γιατί οι απαγορεύσεις έχουν να κάνουν με το ότι δεν έχουμε μεθ. Φαντάζεστε να είχαμε 3.000 μεθ. Δεν θα ήταν τέτοια η κατάρρευση, δεν θα ήταν καν κατάρρευση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αν είχαμε 50.000 γιατρούς όσους έπρεπε να έχουμε επιπλέον και νοσηλευτές, γιατί τόσοι χρειάζονται σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα όχι σε συνθήκες πανδημίας, υποκανονικές συνθήκες, με άλλες αρρώστιες, αυτές που υπάρχουν. Οι ογκολογικοί ασθενείς, οι διάφοροι ασθενείς με αυτοάνωση, οι διάφοροι ασθενείς με άλλα προβλήματα υγείας υπάρχουν στην κοινωνία και αυτοί δεν μετριούνται. Θα θρηνήσουμε θύματα τα επόμενα χρόνια. Έχουμε προειδοποιήσει γι' αυτό. Και δεν θα μετριούνται, γιατί δεν θα βγαίνουν κάθε μέρα η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να ανακοινώνει τα θύματα. Θα πηγαίνουν άκλαφτοι. Θα τους κλαίνε μόνο οι συγγενείς τους και οι γνωστοί τους. Και αυτό θα είναι κατηγορίες διάφορες. Από καρδιοπάθειες μέχρι σκλήνηση κατά πλάκας, μέχρι θρομβώσεις, μέχρι αιματολογικά προβλήματα, μέχρι ογκολογική ασθένεια. Τα πάντα, για να μην τα αναφέρω τώρα. Άρα λοιπόν, αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα. Δεν μπορεί σήμερα, προχτές ήμουνα στη Θήβα, σε μια περιοδία, στο νοσοκομείο εκεί, να έχουν οι άνθρωποι, μας ενημερώσαν από τη διοίκηση και η διοίκηση του σωματείου και η διοίκηση του νοσοκομείου, ότι φτιάξαν 5 μεθ στο νοσοκομείο της Θήβας, εδώ δίπλα στην Αθήνα. Και με δωρεές και τέτοια, γιατί το κράτος δεν τους έδινε μηχανή. Πάντως φτιάξαν, είναι έτοιμα για πλήρη λειτουργία όλες αυτές οι κλίνες, οι αίθουσες αυτές, με όλα τα μηχανήματα. Και δεν υπάρχουν γιατροί. Και ζητάνε εδώ και μήνες τώρα την κυβέρνηση να τους στείλει 3 γιατρούς για μεθ. Να τους στείλει 3 νοσηλευτές για μεθ.
και δεν στέλνει ούτε έναν. Και οι διασωληνωμένοι ασθενείς φεύγουν με κίνδυνο τη ζωή τους από τη Θήβα για να τους στείλουν στη Λαμία, στη Λάρισα, στο Βόλο, τώρα στη Θεσσαλονίκη, διότι η Αθήνα έχει κλείσει και δεν τους παίρνουν. Μισή ώρα από την Αθήνα η Θήβα. Με μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή, με πολύ πληθυσμό, με δίπλα τον εθνικό δρόμο κλπ. Αυτά τι προβλήματα είναι. Και την ίδια ώρα είναι τα ζητήματα των εμβολίων. Έχουμε μπει μέσα σε αυτή τη μέγενη των διεθνών ανταγωνισμών μεγάλων εταιριών φαρμάκου για τα εμβόλια και κάθεται ο κόσμος και περιμένει, σας ακούει κάθε μέρα και εσάς και όλα τα κανάλια και διαβάζει στον τύπο με ανοιχτό το στόμα. Τρελαίνεται. Διότι ακριβώς υπάρχουν αυτοί οι ανταγωνισμοί και η μια εταιρεία ανταγωνίζεται την άλλη. Και την ίδια ώρα έχουμε μια χώρα που έχει πληθυσμό σαν την Ελλάδα, 10 εκατομμύρια κατοίκους, που βρίσκεται μέσα στο στόμα του λύκου, ένα νησάκι είναι, η Κούβα μιλάω, και αυτή τη στιγμή αναπτύσσει 5 είδη εμβολίων. Ενημερωθήκαμε επίσημα από την πρεσβεία της Κούβας. Τα 2 εμβόλια από αυτά που έχει αναπτύξει έχουν πάει ήδη στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Δεν είναι ακόμα έτοιμο για κυκλοφορία. Το ένα που είναι έτοιμο για κυκλοφορία, απλά επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέλει να πάνε και σε άλλες χώρες εκτός Κούβας να γίνουν δοκιμές και τους στείλαν, γιατί άλλο δεν τους αφήνουν, Βενεζουέλα, Ιράν, δεν ξέρω τι, σε άλλες χώρες και θα τελειώσει και αυτό και θα εγκριθεί. Και έχουν αναπτύξει εμβόλια και για μικρές ηλικίες, για μικρά παιδιά, και εμβόλια για ευπαθείς ομάδες και για υπέργυρους και εμβόλια για άλλες ηλικίες πληθυσμού. Αυτό τι ζήτημα είναι. 10 εκατομμύρια πληθυσμό έχει. Και οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα στη σύντηση, σε εμπορεύματα, γιατί τους έχουν περικυκλώσει με πολεμικά πλοία οι Αμερικάνοι, λόγω του εμπάρκου, όπως ξέρετε, και δεν μπορούν και από μόνοι τους. Πάντως, κύριε Κουτσούμπα, επειδή το αναφέρετε. Γιατί χαλάνε ανταλλακτικά, δεν έχουν βιομηχανίες. Πρέπει να τα φέρουν από το διεθνή περίγυρο, από άλλες χώρες και δεν τους αφήνουν να γίνει λόγω του εμπάρκου. Ναι, δεν είναι εύκολο πάντως. Χρειάζονται, το ξέρετε λοιπόν, πολύ καλά, ότι χρειάζονται δισεκατομμύρια να πέσουν να στην έρευνα για τα εμβόλια. Δεν γίνεται αυτό να το κάνουμε εμείς τώρα. Στις συνθήκες του καπιταλισμού, για να σας τσιγκλίσω και λιγάκι, με τις έννοιες αυτές τις ξύλινες που μου αρέσουν εμένα και που είναι επιστημονικές, βέβαια, όπως ξέρετε. Ανοίξτε το Google, θα διαβάσετε η επιστημονική σημασία του καπιταλισμού τι είναι. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ του σοσιαλισμού και πάει λέγοντας με αυτή την έννοια. Άρα στις συνθήκες αυτού του συστήματος δεν μπορεί ούτε εμβόλια να έχει Ελλάδα και οι άλλες, οι ισχυρές χώρες που έχουν εμβόλια θα τρώγονται μεταξύ τους, γιατί τους έχουν ιδιώτες και έχουν την κερδοφορία τους και ο καθένας ενδιαφέρεται να πλασάρει το εμπόρευμά του, να το πουλήσει και να έχει μεγάλη κερδοφορία. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας αυτό. Ολόκληρη η Ευρώπη δεν έχει τα εμβόλια που περίμενε. Και είχε κάνει και τις συμφωνίες από το καλοκαίρι, υποτίθεται. Δεν είμαστε μόνοι μας αυτό. Και εδώ ισχύει αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή και στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Τσίπρα. Ότι κύριοι, τους λέγαμε στη Βουλή, μην μας λέτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την περίφημη και αλληλεγγύη και συνοχή και επίλυση προβλημάτων. Ευτυχώς λέγαν που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας δώσει τα εμβόλια αρκετά και έγκαιρα, γιατί είναι συσπειρωμένες όλες οι δυνάμεις και μεγάλη δύναμη διεθνώς. Είδατε τα χάλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα βλέπετε καθημερινά, φυσικά, όπως τα βλέπει ο ελληνικός λαός. Και δεν είναι μόνο ότι κάθισε και έκανε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ερντογάν. Έχετε εμβολιαστεί, θα εμβολιαστείτε? Έχω εμβολιαστεί, ναι, από τους πρώτους, αυτό που έγινε ως συμβολική κίνηση των πολιτικών αρχηγών. Από τις πρώτες μέρες αυτό έγινε για να δώσουμε το στίγμα του εμβολιασμού. Και νομίζω ότι πρέπει να εμβολιαστεί όλος ο πληθυσμός. Δεν υπάρχει δεύτερη συζήτηση σε αυτό. Ακριβώς εδώ εστιάζω όλα αυτά που σας λέω. Ότι ο κόσμος τα έχει χαμένα, ακριβώς γιατί υπάρχει και βλέπει τον ανταγωνισμό και βλέπει αυτά που βάζουν τα εμπόδια ή μια εταιρεία στην άλλη, που ακούγονται διάφορα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς πρέπει να αναπτύξουμε, λέμε, εμβόλια και συνεργασίες με όλες τις χώρες και να έρθουν στην Ελλάδα και το ρώσικο και το κινέζικο, όλα αυτά με γρήγορες διαδικασίες να γίνουν. Ήδη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζουν από μόνες τους, γιατί βλέπουν
την καθυστέρηση που υπάρχει λόγω των τεράστιων πολιτικών πιέσεων, ακριβώς λόγω των ανταγωνισμών που σας έλεγα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα αυτή την κατάσταση. Και αρχίζουν από μόνες τους οι χώρες να επιλύουν, γιατί όλα τα εμβόλια είναι ασφαλή. Όλοι οι γιατροί είναι σε όλο τον κόσμο, έχουν δώσει όρκο, ασκούν λειτουργήμα και βεβαίως πρέπει να τους έχουμε εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Γραμματέα, πριν κλείσουμε, θα ήθελα και το σχόλιο σας για αυτή την τραγική είδηση με την δολοφονία του συναδέλφου μας, του Γιώργου Καραϊβάζ. Και αν έχετε και εσείς την αισιοδοξία ότι μπορεί να βρεθούν και η φυσική και η ηθική αυτούργη αυτής της πράξης. Πρέπει να βρεθούν, πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, πρέπει να διελευκανθεί πλήρως αυτή η τραγική υπόθεση ενός συναδέρφου μας, ενός συναδέρφου σας, ενός ανθρώπου που υπηρετούσε με συνέπεια το επάγγελμά του, το λειτουργήμά του όλα αυτά τα χρόνια, από όσο τον βλέπαμε φυσικά, γιατί προσωπικά δεν τον γνωρίζαμε, εγώ δεν τον γνώριζα, και θα πρέπει μαζί με τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους συγγύρους του να πούμε αυτό, ότι το οργανωμένο έγκλημα πρέπει να έχει στο στόχαστρό της και να κινητοποιεί τεράστιες δυνάμεις το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, συγγνώμη, το Υπουργείο αυτό... Προστασίας του πολίτη. Ναι, της προστασίας του πολίτη. Εκεί πρέπει να στρέψει την προσοχή του και δυστυχώς βλέπουμε αλλού. Στέλνει στην καταστολή, στον αυταρχισμό, κυνηγάει τον εργαζόμενο που ζητάει μεροκάματο και να πληρωθεί και να έχει ένα ασφαλιστικό σύστημα, ή χτυπάει τους υγειονομικούς που κατά τα άλλα τους λέει ήρωες γιατί ζητάνε τα αυτονόητα, χτυπάει φοιτητές, μαθητές επειδή διεκδικούν αυτά που συζητούσαμε πριν. Δηλαδή όσους από το εργατικό λαϊκό κίνημα έχουν δίκιο, τους χτυπάει, τους συνοστίζει, τους συγχρωτίζει, γιατί μια επίθεση, μια συγκέντρωση σαν αυτές που τέλος πάντων εμείς που συμμετέχουμε, και εγώ έχω δει πάρα πολλές, συμμετέχοντας και ως ένδειξη συμπαράστασης σε αγώνες μαζικών φορέων, που είναι με αποστάσεις, που είναι με τις μάσκες, που είναι με αντισηπτικά, που συνεχώς από τα μεγάφωνα λένε προσέξτε, αραιώστε και λοιπά όποιος δεν τηρεί αυτά τα μέτρα, που είναι 1.000 άνθρωποι, 500 άνθρωποι αλλού, 1.500, 2.000 αλλού, αλλά τηρούν τις αποστάσεις, και βλέπουμε ξαφνικά μερικούς ως σταύρους μενόμενους της δράσης ή κάποιων άλλων δυνάμεων ματατζίδων με χημικά και με γκλόπς να ορμάνε πάνω. Και ο κόσμος να τρέχει για να σωθεί, γυναικόπαιδα τα περισσότερα, νέες ηλικίες, παιδιά μας, αδέρφια μας, συγγενείς μας, μανάδες, πατεράδες, και να τρέχουν να σωθούν, και ο ένας πατής με πατώσε. Χώρια τι γίνεται μετά μέσα στις κλούβες 20-20 άτομα μέσα σε ένα χώρο χωρίς μάσκες και να τους δέρουν από πάνω και στα αστυνομικά τμήματα. Έλεος, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και μιλάμε για χιλιάδες αστυνομικούς που ούτε οι ίδιοι αστυνομικοί θέλουν να επιτελούν τέτοιο ρόλο. Αν ρωτήσετε τις ενώσεις τους, θα πούνε ότι δεν θέλουμε να βρισκόμαστε εκεί ενάντια σε ανθρώπους, γιατί και αυτοί από τέτοια εργαζόμενα φτωχά λαϊκά στρώματα προέρχονται. Ωραία. Και κατάγονται. Και βεβαίως θα πρέπει να ρίξει το βάρος σε περιπτώσεις σαν αυτές της δολοφονίας του δημοσιογράφου ή άλλες υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος. Ωραία. Κύριε Κουτσούμπα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλημέρα σας.